Κύριε Κάρματζη, η ώρα του απολογισμού έληξαν τα δρομολόγια, οι προσεγγίσεις του Αζαμάρα και μπροστά μας φαίνεται μια καινούργια δεδομένα, τρεις μόνο προσεγγίσεις την επόμενη χρονιά. Κατά τη γνώμη σας, υπήρξαν παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν και δεν έγιναν. Γιατί χάσαμε αυτές τις προσεγγίσεις? Όχι, νομίζω ότι και πέρσι και φέτος πράγματι είχαμε την τύχη να έχουμε προσεγγίσεις αυτών των τεράστιων, θα έλεγα, για τα δεδομένα της Χίου Πλοίων, με αποτέλεσμα να έχουν τις δύο χρονιές να έχουμε περίπου ένα αριθμό επισκεπτών, επιβατών δηλαδή, κάπου 25.000 άτομα, 25-26.000, και δεν συμπεριλαμβάνω ενδεχομένως μέσα και τα μέλη του πληρώματος, που είναι ένας αρκετά μεγάλος αριθμός, είναι 500 περίπου μέλη το πλήρωμα του κάθε πλοίου. Είναι γεγονός ότι για αυτό το εγχείρημα και πέρσι και φέτος υπήρξε η βοήθεια από Χιώτες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη εταιρεία, και θα αναφέρω και ένα όνομα, ο κύριος Κρουσουλούδης, μαζί με άλλους για να μην παρεξηγηθώ, βοήθησαν τα μέγιστα, και ο λόγος είναι ότι εντάξει, είναι χιολάτρες και οι ίδιοι. Και αυτό ήταν ένα όπλο, θα έλεγα, στην προσπάθειά μας. Ο κύριος Κρουσουλούδης έχει αποχωρήσει από την εταιρεία. Βεβαίως έχουν παραμείνει και άλλοι χιώτες, αλλά οι περισσότεροι από το Διοικητικό Συμβούλιο δεν είναι από την Χίο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε ένα προγραμματισμό που γίνεται από την εταιρεία επισέρχονται και άλλοι παράγοντες και από άλλα μέρη, τα οποία ενδεχομένως να θέλουν την προσέγγιση αυτών των πλοίων για τους γνωστούς οικονομικούς και εμπορικούς λόγους. Είναι γεγονός ότι το 2010 ο προγραμματισμός δείχνει πολύ λίγες προσεγγίσεις, τρεις ή τέσσερις. Προς αυτή την κατεύθυνση φρονώ και πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν ενέργειες από όλους μας και μέσω των γνωριμιών, αν θέλετε, για να πείσουμε ότι η Χίος πρέπει να είναι τόπος προορισμού, αλλά δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στην συγκεκριμένη εταιρεία. Πρέπει να αποταθούμε και σε άλλες εταιρείες που ασχολούνται με την κρουαζιέρα και να πείσουμε ότι πράγματι αξίζει η Χίος να είναι τόπος προορισμού, και προς αυτή την κατεύθυνση όλοι μα όλοι, και όταν λέω όλοι μιλάω και για τους αυτοδιοικητικούς, ειδικότερα την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, αλλά και τους δημάρχους συντονισμένα, με πρώτο βεβαίως τον Δήμο Χίου που είναι ο μεγαλύτερος, τα γραφεία τουρισμού της Χίου, αλλά και θα πρέπει να κινητοποιήσουμε και όλους εκείνους τους παράγοντες, αναφερόμενος και στους βουλευτές και των δύο κομμάτων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα πρέπει να πείσουμε και να ασκήσουμε την επιρροή που μπορεί ο καθένας προς τα κέντρα τα οποία ασχολούνται με τον προγραμματισμό της κουραζιέρας και με τους τόπους προορισμού. Πιστεύω ότι και αξίζει, αλλά και είναι και μονόδρομος, επειδή ξέρουμε ότι είναι μια βαριά βιομηχανία ο τουρισμός. Και χαίρομαι γιατί έχει γίνει αντιληπτό, παρά τις γρίνες που υπήρχαν λόγω των χώρων, γιατί πράγματι στην παραλιακή ζώνη υπήρχε και μια κυκλοφοριακή ασφυξία. Αλλά τώρα που βλέπουμε ότι αρχίζει κάτι να μας φεύγει, αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει και εμείς να έχουμε τις παραχωρήσεις μας. Στο λιμάνι θα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις, γιατί δύο από τις προσεγγίσεις δεν έγιναν λόγω καιρικών συνθήκων. Ναι, είναι γεγονός ότι όταν καιρικές συνθήκες είναι άσχημες, αντιλαμβάνεστε ότι και ένα καινούριο λιμάνι, έτσι για να καταλάβει και ο κόσμος, αν στο συγκεκριμένο λιμάνι το δικό μας τούτη την ώρα δεν μπορεί να μπει ένα πλοίο με 8 δύναμη, με 8 μποφόρ, στο καινούριο το οποίο είναι να γίνει, σας λέω και το λέω με απόλυτη βεβαιότητα, ότι δεν θα μπορεί να μπει ούτε με 6 μποφόρ. Δεν είναι λοιπόν ζητούμενο οι καιρικές συνθήκες, έτσι, γιατί αυτό το γνωρίζω και το ξέρω επειδή έχω συζητήσει. Δεν είναι λοιπόν το θέμα να είναι ένα άλλο λιμάνι. Πιστεύω ότι οι υποδομές χρειάζονται βελτίωση και εδώ θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις στον υφιστάμενο λιμένα μας. Και αν φυσικά, εγώ το έχω πει, μπορούμε να κάνουμε και το καινούριο λιμάνι και υπάρχουν τα χρήματα, να γίνει και το καινούριο λιμάνι, και μακάρι προς αυτή την κατεύθυνση να συνεχίζονται οι βελτιώσεις των λιμενικών υποδομών που χρειάζονται. Εγώ είπα ότι υπάρχουν περιθώρια και στο υφιστάμενο λιμάνι, είτε με την αναβάθμισή του, είτε με την ανακατασκευή που πρέπει να γίνει με κάποιους μόλους, αλλά και περαιτέρω εκβάθυνση, ότι μπορεί να γίνει περαιτέρω πιο ασφαλές και για μεγαλύτερα πλοία. Τι σημαίνει για σας οι αλλαγές από του χρόνου στις προσεγγίσεις του Αζαμάρα και τι μπορούμε να πούμε απολογιστικά κλείνοντας η χρονιά?
Κοίταξε, εμείς με τα Αζαμάρα δουλέψαμε πάρα πολύ καλά. Είμαστε ένα μαγαζί που δουλεύουμε πάρα πολύ με τους τουρίστες, ειδικά με τα κρουαζιερόπλια, πάρα πολύ. Για εμάς του χρόνου είναι μεγάλη πτώση που θα έχουμε. Εμείς θα φανεί πάρα πολύ για το δικό μου το συγκεκριμένο μαγαζί και τα δικά μας της παραλίας, θα έχει μεγάλη διαφορά. Πόσο πολύ σας τροφοδότησαν με τζίρο το διάστημα που ήταν εδώ, αυτή τη μέρα που ερχόταν, μία μέρα, πόσο πολύ αυξανόταν η κίνησή σας, ήταν καλοί οι πελάτες? Οι πελάτες αυτοί για μας είναι αρκετά καλοί. Έχει και πελάτες οι οποίοι είναι πάρα πολύ φθηνοί, αλλά έχει και πελάτες που είναι πάρα πολύ καλοί. Την ημέρα που έχουμε αζαμάρα, άμα δείτε στους τζούρις μας, εμείς πηγαίνουμε 2,5 φορές πάνω την εισπράξη που κάνουμε τις άλλες μέρες. Είναι και σε μία περίοδο τώρα που είναι τέλος εποχής, Οκτώβριο και Νοέμβριο που ήρθαν τα πολλά, τα οποία τότε εμείς εδώ η εισπράξη μας είναι πάρα πολύ μικρή. Έχει φύγει ο κόσμος, δεν υπάρχει κίνηση καθόλου. Για μας ήταν πολύ καλή το νοτική ένεση αυτό. Πάρα πολύ καλό ήταν. Την επόμενη χρονιά υπάρχουν πληροφορίες ότι μπορεί να έρθουν άλλα κρουαζερόπλια. Αυτό θεωρείτε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Αυτός ο τουρισμός που έρχεται με τα κρουαζερόπλια είναι συμπληρωματικός στον κορμό του τουρισμού που δέχεται Χίος? Κοίταξε, τα κρουαζερόπλια είναι το καλύτερο πακέτο τουριστικό που υπάρχει σε κάθε μέρος, διότι είναι ένας τουρισμός ο οποίος δεν τον είχες ποτέ. Είναι κάτι Αμερικάνοι που έρχονται, κάτι Καναδοί, οι οποίοι δεν θα έρχονταν ποτέ στη Χίο. Δεν είχαν καν σκοπό, ούτε ξέρουν που είναι Χίος τίποτα και περνάνε και ούτε θα τις ξαναδεί κανένας. Δηλαδή είναι τουρίστες οι οποίοι έτσι και έγιος δεν θα έρχονταν ποτέ και έρχονταν εδώ, αφήνουν τα λεφτά τους, γνωρίζονται, το λένε και σε κάποιους άλλους και χρόνο με το χρόνο, πέρσι με φέτος, βλέπεις ότι τα πλοία είναι καλύτερα σε κίνηση και σε... Ενώ παντού υπάρχει, ξέρω εγώ, μιζέρια με τα λεφτά, φέτος νομίζω ότι ήταν πολύ καλύτερα τα Αζαμάρα από θέμα χρημάτων και τέτοια που μας αφήσανε. Και στην άλλη αγορά της Χίου είδα ότι είχαν πράγματα και ψωνίζανε. Πρέπει, νομίζετε, λοιπόν, να ασκηθεί μια πίεση, να καταβληθεί μια μεγαλύτερη προσπάθεια στην προσέλκυση νέων κρουαζερόπλων? Μακάρι να μπορεί να γίνει αυτό. Μακάρι να μπορεί να γίνει αυτό και μακάρι να έρθουν και άλλα. Το θέμα είναι να μην έρχονται άλλα και φεύγουν τα προηγούμενα. Το θέμα είναι να αυξήσουμε τον αριθμό που έρχονται. Και το βασικό απ' όλα είναι ότι πρέπει να μείνουν μέσα. Πρέπει να μπουν μέσα. Αν μείνουν απ' έξω και έρχονται με τις βάρκες, επειδή σε αυτοί όλοι είναι σε μεγάλη ηλικία που έρχονται. Στα κρουαζιερόπλια πάνε τα ζευγάρια, τα μικρά, είναι 50 χρονών. Συνήθως 60, 65, 70 εκεί γυρίζουν οι ηλικίες τους, είναι περίπου. Αυτοί όλοι με τις βάρκες και με τις λάτζες, λίγο να έχει κύμα, δεν βγαίνουν. Ζαλίζονται πού να βγούνε, πού να πάνε. Ενώ τώρα εδώ που αράζει, βγαίνουν έξω, πάνε τη βόλτα τους, θα πιούν τον καφέ τους, θα φάνε τα ψάρια τους, θα κάτσουν στις καφετέριες, θα ψωνίσουν από εμάς, θα πάνε στην αγορά, κάτι θα κάνουν. Μα και η σκόνη που αφήνουν είναι καλή, είναι, έτσι λένε.